Καλώς ήρθατε στο έκτο επεισόδιο του Dark Souls 3 για το Arcolator Cube. Σήμερα έχουμε αφήσει στη μέση ένα μποσάκι και πρέπει να τον νικήσουμε. Θα πάμε με τη μία στον boss, με τη μία έτσι, με το καλημέρα ας πούμε, που ξεκινάει το παιχνίδι. Έτσι. Έλα βρωμιάρι. Πάμε, τώρα δεν έχω και την Κατερίνα εδώ πέρα, θα είμαι πιο συγκεντρωμένη. Πολύ φασαρία έχει δε φίλε. Κάτι το κατεβάσω λίγο, θα μιλήσουμε λίγο. Τώρα δεν έχω και την Κατερίνα εδώ πέρα, θα είμαι πιο συγκεντρωμένο στο boss. Γιατί άλλες φορές κοιτάω τα βυζιά της. Ό,τι και να κάνω, θα μου φάει ζωή αυτό το πράγμα, ε. Εδώ είναι δύο τύποι. Γιατί λαγκάρει, ίσως επειδή το άνοιξα τώρα. Κάτι... Ναι, το θέμα να μου μείνει και κανένα potion. Να μου μείνει και κανένα potion. Να φτάσω στον boss. Μην φτάσω έτσι και ο βράκωτος. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Το shortcut που έχω ανοίξει. Εδώ πέρα είναι ένας τύπος που μας... Αυτός θα πρέπει να μου ρίχνει το σπαθί. Γιατί το σπαθί αυτό πρέπει να έχει bleed. Και από ό,τι... Από ό,τι είδα σε κάποιο βίντεο, παιδιά μου, όσο πιο πολύ ανεβάσεις το lag, τόσο πιο πολύ bleed έχεις πιθανότητα να σκάσεις τον άλλον με τα όπλα που κάνουν bleed. Δηλαδή, η χορέφια που πάλευα και μου φάγε μια ολόκληρη εβδομάδα για να την παλέψω και τελικά δεν τα κατάφερα. Θα με ακολουθήσει αυτός, όχι. Δεν ψήνεται. Η χορέφια που πάλευα, The Dancer of the Boreal Valley, έχει αδυναμία στο bleed. Δηλαδή, αν βρω ένα όπλο με bleed, όπως το κατάνα που έχω, δεν το χρησιμοποιώ, αλλά αν το χρησιμοποιούσα και είχα και αρκετό luck, θα της έσχαγα πολύ bleed, με αποτέλεσμα να την έχω γύρω στα 5-6 χτυπήματα μόνο. Γιατί έχει μεγάλη δυναμία στο bleed damage. Λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη προσπάθεια στο μποσάκι μας. Ελπίζω να ψοφάτε. Οκ. Επόμενος. Έλα ρε φίλε, αυτοί μου τις πάνε μόνο, αυτοί μου τις πάνε. Για να δω, έχει κι άλλους. Από εδώ δεν βλέπω τίποτα. Από εδώ κάτι βλέπω. Ουσιαστικά μπορούσα να το τυχώσω πριν με βαρέσει, γιατί ήταν πάρα πολύ αργός. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Τώρα τι έγινε ακριβώς. Κάτσε, ζωή δεν έχασα. Αλλά έδειξε ότι με βάρεσε, δεν κατάλαβα τι παίχτηκε. Βάραμε εδώ πέρα. Ωραίος. 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 Μπολ. Κάτι κάναμε λοιπόν τώρα νομίζω. Πού πας βρε ψυχάκια. Τώρα γκρεμίζει το στάδιο. Πέφτουμε όλοι κάτω, όλοι αυτοί ελπίζω να πεθάνουν, έτσι. Ωραία, ευτυχώς αυτοί πεθαίνουν, εγώ δεν πεθαίνω. Όπα, αυτό πόνεσε, αυτό πόνεσε, πάμε στο επόμενο χεράκι, κάτσα βάλουμε ζωή. Κάτσα βάλουμε ζωή, καλά τα έχουμε πάει τώρα, μην ματιάσω, φτου. Λοιπόν, τον έχουμε και λόγο, γιατί προσπαθεί αυτός να με πιάσει, αλλά εγώ πάω πίσω του συνέχεια. Μπορούσα να το βάλω στο μπούτι. Εδώ στην πλάτη έχει. Έχει στην πλάτη ρε φίλε. Poison, μάλλον. Φύγε από το poison, φύγε. Έχει αρχίδια και στην πλάτη ο τύπος. Τόσο γαμάτος είναι, τόσο άντρας είναι. Motherfucker, μη με πλησιάζεις. Λοιπόν, θα μείνουμε εδώ πίσω του.
Δεν πρέπει να είμαι ασφαλής εδώ πίσω. Έτσι. Όχι, δεν είμαι. Βιάστηκα να μιλήσω. Δεν είμαι καθόλου ασφαλής ούτε πίσω. Λοιπόν, εδώ δεν του κάνουμε damage. Τι κάνει ρε φίλε τύπος. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Λοιπόν, αυτό το χέρι τσάμπα το βαράω, δεν έχει τίποτα. Ούτε εδώ πίσω έχει κάτι. Έχει όμως κάτι κάτω το πόδι του εκεί. Εδώ σε αυτό το σημείο. Έλα. Έλα βρε ποντρέ. Πάρτα. Και τώρα πάμε να του ρίξουμε. Έχει δυναμία στη φωτιά, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είναι και δέντρο, έτσι. Πολύ λογικό. Τώρα θέλω να του ρίξουμε όμως μία αργή στις μπάλες. Έλα βρε παλιό βρωμιάρι. Έλα. Πού είναι το τελευταίο? Το τελευταίο πρέπει να είναι το χέρι. Το χέρι είναι λογικά το τελευταίο του. Ποιο χέρι όμως, αυτό το μικρό? Όχι ρε φίλε, το προστάτευσε με το άλλο χέρι. Ρε πόσα χέρια έχει αυτός? Ο ψαλίδο χέρις. Ωραίος, μπορώ να μπλοκάρω. Μόλις ανακαλύψαμε κάτι. Ναι, μάλλον πρέπει να το ξελοκάρω όμως, γιατί... Μάλιστα, έλα, πού είναι το τελευταίο hit, πού πρέπει να το ρίξω? Σε τι είναι το πόδι, το πόδι είναι. Εντάξει, το... Δεν μου διαπερνάει καθόλου την ασπίδα. Ναι ρε φίλε, ναι ρε. Το χεράκι του, το κολόχερό το αυτό. Ναι ρε φίλε. Ήξερα ότι είναι εύκολο μποσάκι. Τσόψε. Τίποτα παιδιά, ήταν πανεύκολο μπος. Ήταν πανεύκολο μπος ρε φίλε, πανεύκολο. Δεν δικαιολογούμε που έχασα την πρώτη φορά. Βασικά δεν ήξερα τις κινήσεις του, δεν ήξερα τι κάνει. Ήμουνα λίγο στον κόσμο. Πόσα μου έδωσε? Αυτό πρέπει να είναι γύρω στα 8.000 ζωές. Ψυχές, ζωές. Και εδώ είναι οι ψυχές μου από την προηγούμενη φορά, όπου είχα άλλες 1947 ψυχές, οπότε κοντεύουμε σε ένα λεβελάκι ακόμα, έτσι. Και κάπου πρέπει να έχει ένα bonfire τώρα, πρέπει να μου βγάλει, λογικά. Λογικά, ναι, εκεί φυτρώνει το bonfire. Υπέροχα! Φάγαμε 8 λεπτά από το επεισόδιο. Λοιπόν, ok. Travel, πάμε στο προηγούμενο bonfire. Τώρα θα εξερευνήσουμε την πίστα λίγο. Έστω αν θέλω να προχωρήσω παρακάτω. Βασικά δεν ξέρω πώς προχωράμε παρακάτω. Βασικά δεν έχω φτάσει ποτέ ούτε μόνος μου, ούτε εννοώ ούτε στο άλλο προφίλ που έχω με τον Κολοτούμπα. Δεν έχω φτάσει ποτέ πέρα από αυτήν την πίστα. Οπότε πάμε να βρούμε κάποια πράγματα που θέλω να βρω. Πότε κόντυνες εσύ? Α, έχεις σκάλα εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε να βρούμε κάποια πράγματα που θέλω να βρω. Καταρχήν θα πάμε μέσα από τον boss πάλι εκεί πέρα. Μη μου τρώω ζωή. Λοιπόν, θα πάμε πάλι από εκείνη την πλευρά που είναι το boss. Γιατί στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε δει ένα πράγμα που δεν μπόρεσα να πάρω. Γιατί ήμουνα τυφλός, έτσι με το φακό με στη μόρη δεν έβλεπα. Ουσιαστικά είδα το βίντεο μετά και λέω τι μαλάκα σήμερα. Έλα, πολύ μαγεύσατε, έτσι. Οκ. Πολύ μ' άρεσε το τι κάνω αυτήν την κίνηση, αλλά δεν πετυχαίνω πάντα. Πρέπει να τον το βγω από πίσω του. Εντάξει, οκ. Λοιπόν,
Θα κινηθούμε εδώ. Τόξο δεν έχω, έτσι. Αυτά τα κοράκια, επειδή έχω παίξει Bloodborne, τα κοράκια στο Bloodborne είναι πολύ εκνευριστικά. Αυτά τα κοράκια ευτυχώς δεν μου επιτίθεται εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει να νικήσουμε αυτόν. Μας ενδιαφέρει να πάμε προς τα δεξιά που δεν έχουμε πάει ακόμα. Να εξερευνήσουμε λίγο σε αυτό το επεισόδιο. Και να πάμε να πάρουμε και κάτι άλλα πράγματα για που δεν έχω πάρει. Οκ. Ό,τι ξέρω για το παιχνίδι το έχω δει σε βίντεο. Πραγματικά δεν έχω φτάσει πέρα από αυτήν την πίστα. Και δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το βλέπετε, που δεν το πήραμε στο άλλο επεισόδιο. Εδώ, στο πλάι, μπορείς να πηδήξεις. Ορίστε. Μπορείς να πηδήξεις για να πας από εδώ. Αλλά επειδή είμαι αυλάκας, δεν το είχα δει. Και μας δίνει ένα όπλο. Ένα όπλο που είναι ο θεριστής, το δρεπάνι, το έτσι. Ποιος με βαράει, ρε. Κάποιος σκότωσε. Ωραία, παίρνουμε και τσάπα ψυχές εδώ πέρα. Αυτό το δέντρο, επειδή το έχω δει σε βίντεο πάλι. Σε βίντεο τα έχω δει όλα. Όπως τα βλέπετε, εσείς τώρα. Στην επόμενη πίστα το βρίσκεις και το σταματάς. Και είναι καλό τελικά το δέντρο. Απλά βαράει αυτούς τους φυλάκες. Από εδώ λέτε έχει μείνει τρύπα. Ναι, έχει μείνει τρύπα. Βέβαια τώρα έχω bonfire και μπορώ να πάω κάτω από την τρύπα. Okay. Από εδώ πηγαίνει κάπου. Δεν είναι κρυφός τείχος. Okay, αυτό το πήραμε, το δρεπανάκι. Ήθελα να το πάρω και το πήγα, το πήρα. Και έχουμε άπλητο χρόνο. Και άπλητο χρόνο έχουμε. Ωρε φίλε. Ναι, εδώ δεν μπορώ να τον νικήσω μόνο του. Τον νικήσω και με τους άλλους δύο που έρχονται από πίσω. Oh my. Τους τρόμαξα. Ελπίζω να ψώψεις γιατί δεν μπορώ και να σου ρίξω δεύτερη. Ψώφα και εσύ. Οπ, οπ, οπ. Λοιπόν, αυτός είναι πολύ εκνευριστικός, πραγματικά. Πραγματικά είναι το πιο εκνευριστικό τέρας που έχω. Σου γαμίσω τώρα. Πόρτο! Βλάκα. Μπαγλαβά. Firebomb. Λοιπόν, πάμε σε αυτό εδώ το κοπρόσκυλο. Ρε μαλάκα, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να τρώω ξύλο από σκυλί. Λοιπόν, τι άλλο, λοιπόν. Πήραμε αυτό εκεί πέρα, εδώ μπορούσαμε να πάρουμε. Εδώ είναι αρκετοί βλάκες, δεν πιστεύω να τους παλέψω ακόμα. Εδώ μέσα θέλω να πάω. Ελπίζω να φας falling damage και να ψοφήσεις. Ελπίζω να μην με ακολούθησε κανείς. Α, αυτός εδώ πήγε να κάνει κάτι. Αλλά εδώ δεν τον παίρνει. Γιατί λαγκάρω εδώ πέρα, κάνει loading κάτι. Λοιπόν, μπαίνουμε σε έναν υπόνομο. Έχω κάποιο φακό εδώ πέρα για να βλέπω. Ποντικάκια μόνο. Μου σπάσαν τα νεύρα κιόλας, έτσι. Ακόμα δεν μπήκα. Δεν ξέρω τι παίζει εδώ πέρα μέσα. Καλύτερα να πάρω ιατρικό. Εκεί κάτι βλέπω από τους καπνούς. Τι είναι αυτό? Α, ποντίκια είναι. Λοιπόν, δεν... Αμάν, ελπίζω να μην είσαι γλυκούλη όπως φαίνεσαι. Έλα, εντάξει, τσάμπα που βούτεψε. Τι πήρα, ring πήρα. Βασικά μην αράζεις πολύ, γιατί άμα αράξεις πολύ σε ένα σημείο δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, κάποιο ring πήρα, ε. Έλα. Blood bite ring. Increase bleed resistance.
Όχι, εγώ θέλω bleed damage, όχι resistance. It's locked. Εντάξει, αναμενόμενο. Όπως όλες οι πόρτες στο Dark Souls είναι κλειδωμένες. Εδώ δεν βλέπω. Α, μπορώ να ανέβω. Okay. Εδώ άνοιξα κάτι το οποίο μου φαίνεται γνωστό μέρος. Μου φαίνεται πολύ γνωστό σημείο. Bonfire, ρε. Το δεύτερο bonfire δεν το έχω βρει. Άμα είναι βλάκας άνθρωπος. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι που μας πέταγε τα κόντια, αυτός ο μπακλαβάς που είχαμε βγει στο προηγούμενο. Και εδώ έχει κάποιον ένα με πριόνι, νομίζω. Ναι, να το. Δεν πήγα ποτέ έτσι. Κατέβηκα από πάνω και δεν πήγα ποτέ από εκεί. Ωραία, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει να προχωρήσω από εδώ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να προχωρήσω από εδώ. Είναι ένα shortcut ακόμα. Πολλά shortcut έχει αυτή η πίστα. Δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ναι. Έχει κάτι άλλο από εδώ που πρέπει να εξερευνήσω. Ψάξαμε εδώ. Είναι ένα κρυφό τοίχο. Όχι. Οπότε απλά πηδάμε κάτω. Εδώ πρέπει να βρούμε το τέτοιο. Εδώ ανοίγει κάτι. Όχι. Εδώ έχει καμιά άλλη σκάλα. Τίποτα. Όχι. Τέλος πάντων, μην τρώμε τον χρόνο του επεισοδίου σε βλακίες. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ανοίξαμε ένα shortcut. Το οποίο θα πρέπει να το χρειαστώ νωρίτερα. Αλλά δεν το χρησιμοποίησα νωρίτερα στην πίστα. Οπότε τώρα ήμουν άχρηστο. Οπότε απλά ανεβαίνω στη σκαλίτσα μου και φεύγω. Πάω από την άλλη πλευρά που δεν έχω εξερευνήσει ακόμα. Και κάτω. Α, κάτω βλέπω ωραία πραγματάκια. Κάτω βλέπω πολύ ωραία πραγματάκια. Αλλά πρέπει να περάσω από αυτούς τους βλάχες. Πώς έγινε αυτό ρε μαλάκα? Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Τρελάθηκα τώρα ρε. Τρελάθηκα. Ήταν το πιο μεγάλο fail που έχω κάνει στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Βασικά όχι, δεν κατέβω από εδώ. Βασικά θα πάω από εδώ. Δεν το ψήνω να παλέψω πάλι τους πόντικες. Τους πόντικες δεν τους ψήνω. Παλέψουμε να δω. Κάνα δύο πόντικες. Ελπίζω να μην έχουν δει οι υπόλοιποι. Ναι, παλεύουμε τους τρεις πρώτους πόντικες. Ανεβαίνουμε εδώ πάνω. Θα έχει ένα σκυλί λογικά που δεν με αφήσει να ανέβω. Θα μου σπάσει τα νεύρα. Ε, πού το σκυλί? Έτσι. Και τώρα να βρούμε τις ψυχές μου. Α, οι ψυχές μου είναι πάνω στη γέφυρα. Ρε μαλάκα, πάλι αυτός βγήκε εδώ πέρα. Εδώ βγαίνει αυτός. Αν είναι δυνατόν ρε φίλε. Oh my god. Τα έχω κάνει θάλασσα εσύ. Και νιώθω πάλι λίγο το παίχνει λίγο αργό, δεν ξέρω. Δεν είναι αρκετά γρήγορος. Λοιπόν, να δούμε αν υπάρχει κάποιος άλλος δρόμος από εδώ πέρα να πηδήξουμε απέναντι. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, θα τα πρέπει να τρέξουμε. Επειδή αυτό δεν τον έχω έτσι σα ίσα. Ναι, να κάνει αγκάλιστα στον αέρα. Okay. Τελικά να τον παλέψεις χωρίς να τον έχεις locked είναι πολύ πιο εύκολο. Δεν νικήσεις. Πέταξες κάτι? Όχι, δεν πετάει κάτι. Είναι και τσιφούτησε, είναι βρωμιάρης. Αυτό δεν ήξερα ότι σου πετάει αυτό το πράγμα στο κεφάλι από μακριά. Δεν το ήξερα καν έτσι. Και επειδή για κάποιο λόγο μου κράσαρε σε αυτό το σημείο το παιχνίδι, δεν ξέρω γιατί. Βασικά με βγάλε πάλι από εδώ. Οπότε είμαστε κομπλέ. Απλά χάσατε κάνα δύο βλάκες που σκοτώνω. Και αυτός να με σκοτώσει τώρα θα γίνει.
Θα με σκοτώσει θα γίνει. Oh, great macheta. Ματσέτε. Θα γίνω ματσέτε. Μπορεί να έχω 15.000 ψυχές και δεν μ' αρέσει να τις ρισκάρω, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ναι, χάσατε λίγο έτσι 2-3 kills που έκανα. Δεν είναι τίποτα. Μου ξανακρασάρει στο ίδιο ακριβώς σημείο το παιχνίδι. Όπα. Αυτός είναι φίλος, ρε. All you faceless undead. No matter. Keep if you've any sense. You go find a coffin to huddle up inside. You here in this land of hollows. You're like a frail maiden on the front lines. If like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Traipses right past the abandoned church. Θα περάσουμε μέσα από την εγκαταλειμμένη εκκλησία. Time after time. Πού είναι η εγκαταλειμμένη εκκλησία αυτή? Λοιπόν, θα το ήθελα να περάσω από την εγκαταλειμμένη εκκλησία, αλλά βλέπω κάτι ωραία πραγματάκια εκεί κάτω που δεν μπορώ να τα αφήσω. Δεν μπορώ να τα αφήσω έτσι. Λοιπόν, για πώς πάμε κάτω τώρα? Πρέπει να βρω έναν τρόπο να πάω κάτω χωρίς να σκοτωθώ. Για καλή μου τύχη, οι ψυχές μου πέσανε πάνω στη γέφυρα στην προηγούμενη φορά που... Δεν μπορώ, ρε φίλε, είναι πολύ κάθετο. Είναι πάρα πολύ κάθετο. Θα πρέπει να υπάρχει εδώ ένας τρόπος. Το ρισκάρουμε, θα πέσω πάνω στα ξύλα. Να το ρισκάρω με κάποιο τρόπο έτσι. Όχι, ρε φίλε! Του! Μάλιστα, ελπίζω οι ψυχές μου να βγουν πάνω. Θα βγω πάλι από το bonfire. Γαμώ το κερατό μου! Πώς κατεβαίνουμε κάτω? 0 ψυχές. Γαμώ το! Λοιπόν, τα ποντίκια δεν ανεβαίνουν σκάλες, λογικά. Οπότε απλά θα τα προσπεράσω. Δεν έχω όρεξη για μάχες τώρα. Δεν έχω όρεξη, θέλω να πάρω τις ψυχές μου. Πίσω τις ψυχές μου, τώρα. Ωχ, Θεέ μου. Παλέψουμε πάλι αυτούς. Τι μπορώ να κάνω σε αυτό? Λοιπόν, θα τον αφήσω να μείνει μόνος του. Κάτι ακούω. Έλα μου, ωραία, γιόλο, που λέει. Oh, γιο! Ναι, ρε, ψυχές μου εδώ πάνω. Τώρα το πώς θα τις χάσω ξανά είναι άλλο θέμα. Όπως με κυνηγάνε. Φιλαράκι, θα μου βοηθήσει λιγάκι. Έτσι κρυώνεστε στο χωριό σας. Τι κάνουνε, ρε? Τι λες, ρε μαλάκα, τώρα? Τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται εδώ? Αυτό, από ό,τι ξέρω, δεν πρέπει να μου φτάσει τέρμα, έτσι. Ρε μαλάκα, ρε, πού είναι τα όπλα? Ρε, πάλι τα ίδια με τα όπλα. Πάλι ίδια μαλακία με το όπλο έγινε. Πάλι ίδια μαλακία με το όπλο έγινε. Μου κάνει κάποιο μαγικό αυτός ο βλάκας εκεί ο χοντρουλής. Λέω και εγώ, ρε φίλε, τόσο δύσκολο είναι. Δεν το θυμάμαι τόσο δύσκολο. Εντάξει, θα ηρεμήσεις τώρα. Να σκοτώσω. Ωραία, έχει κάτι ωραία πράγματα κάτω που δεν μπορώ να τα πάρω. Θα πρέπει να βρω τον τρόπο για να τα πάρω. Ορίστε. Πάει η αγκαλίτσα. Οκ. Οκ, πάει και αυτός.
Μόνο από εδώ καθαρίσαμε, εδώ έχει κάτι που το, δεν το πήρα, γιατί είμαι βλάκας. Κάτι άλλο, κάτι βλέπω εκεί πίσω, έχει ένα σκυλάκι. Κοίτα που ζει! Ψόφα! Εντάξει, οκ. Okay. Και άλλο σκυλάκι βλέπω εδώ πίσω. Και κάτι μου λέει... Αχα! Έχω πάρει άλλο ένα τέτοιο altruin skull. Skull, όπως θες πες το. Αυτός πεθάνει πάνω στα βράχια. Λοιπόν, δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν μου αρέσει καθόλου που δεν έχω βρει ακόμα το τέτοιο. Έχει πέρασει αρκετή ώρα. Σκοτώσουμε και αυτό το βλάκα εδώ. Οκ. Έλα, θα μου το πετάξεις αυτό. Θα μου το πετάξεις αυτό στο κεφάλι. Πάρτα, 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 πάρτα. Ψόφαγε εσύ. Ω, κάτι μου έκανε, πήκα. Και άλλο ματσέτε. Έχω δύο ματσέτε τώρα. Λοιπόν, αυτό προβλέπεται να είναι το βίντεο για σήμερα. Ίσως να ανοίξω την εκκλησία, μπας και έχει κάποιο δρομάκι μέσα. Αλλά σίγουρα θα την ανοίξω την εκκλησία. Αλλά σίγουρα θέλω να κατέβω εκεί κάτω να δω τι παίζει. Ελπίζω τώρα να υπάρχει κάποιο bonfire ή κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Ξαναλέω για σημαντική. Ένα ασανσέρ. Ένα ασανσέρ. Ένα ασανσέρ. Ωπα. Α! Α, εντάξει παιδιά, δεν τελειώνει το βίντεο. Περιμένετε. Περιμένετε. Μπορείς να σκέφτεσαι κιόλας. Αυτός τώρα είναι πανχοντρός και έχει πατσάδες παντού. Η πανοπλία του είναι αστεία απλά. Έλα φίλε. Θα μου δώσεις κάτι. Θα σε βαρέσω. Λοιπόν, ναι. Ναι! Ναι ρε φίλε! Βρήκαμε και έναν άλλο φίλο και ένας έξω φίλος. Έχουμε πολλούς φίλους τώρα. Πάμε εδώ πέρα. Οπα. Πάω κάπως κάπου λάθος. Κάπου λάθος πάω. Όχι, βασικά κατέβηκα κάτω. Και ήθελα να κατέβω κάτω, έτσι δεν είναι. Έχει εδώ πέρα κάτι έτσι κάποιο. Κάποιο bonfire. Bonfire. Γιατί θα ξεπεράσουμε και την ώρα του βίντεο ρε φίλε. Κάτσε να ζήσω. Δεν βρήκα τίποτα. Δεν βλέπω κάτι. Θα προχωρήσω ευθεία. Εδώ βλέπω τέτοια ώρα κάτι θα έχει να παλέψουμε. Τι είναι τούτο. Τι είναι τούτο. Βοή. Δεν με προειδοποιήσει γι' αυτό. Δεν με προειδοποιήσει να μην έχω πάρει ψυχές μαζί μου. Και δεν έχω και τέτοια. Τι. Γαμώτος. Πάγω στο ασανσέρ. Όχι ρε. Τι. Μη. Φύγε από εδώ. Φύγε. 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 Τι είναι αυτό. Μίνι μπος. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Γιατί με βάλεις να το παλέψω τώρα. Γιατί με στέλνεις κάτω. Φύγε. Φύγε από εδώ. Φύγε. Άσε με ήσυχο. Άσε με ήσυχο. Άφησε με ήσυχο. Άφησε με μόνο μου. Τι λέει ρε μαλάκα, τι ψυχάγει αισθάνοντας. Τι είναι αυτό. Ελπίζω να μην είσαι και εσύ. Όχι ρε φίλε, γιατί να είμαι τόσο τυχερός σήμερα. Σκότωσέ με please. Ποιος είναι. Road of sacrifices. Ωραία.
Ωραία, θα γίνω θυσία. Πού να πάω ρε φίλε, πού να πάω ρε φίλε, θέλω ένα bonfire επιγόντως. Βοήθεια. Βοήθεια, βοήθεια. Μαλάκα στο χείλος του γκρεμού κάνω τούμπες. Βοήθεια, βοήθεια. Πού είμαι ρε φίλε. Πάνε ψυχές μου έτσι, σας το λέω ήδη. Καλύτερα να πεθάνω σε ένα πιο ήσυχο μέρος, ώστε να μπορέσω να κάνω souls retrieve και να μπορέσω... Αν πεθάνουμε κάτι τώρα, γιατί υπάρχει προοπτική να υπολογίσω που θέλω να πεθάνω, έτσι. Υπάρχει προοπτική να υπολογίσω ότι θέλω να πεθάνω εκεί στις σκάλες μέσα. Γιατί δεν μπορώ να τρέξω, κάτι με έχει πιάσει. Έλα, έλα, έλα καλέ μου. Έλα καλέ μου. Γλίτωσα ρε. Γλίτωσα ρε μαλάκα. Γλίτωσα ρε μαλάκα. Αν είναι δυνατόν ρε μαλάκα, πού πήγα να χωθώ. Πού πήγα ρε φίλε. Πού. Λοιπόν, το επεισόδιο σταματάει εδώ για σήμερα. Δεν μπορώ άλλο. Θα προσπαθήσω να ανεβάζω κάθε μέρα 4 η ώρα το απόγευμα επεισόδια. Όσοι θέλετε συντονιστείτε. Δεν είναι απαραίτητο θα είναι Dark Souls. Μπορεί να είναι και Prison Architect. Μπορεί να είναι και Minecraft. Μπορεί να είναι και κάποιο άλλο παιχνίδι. Θέλω να ξεκινήσω τώρα το Honeycomb Studio. Ένα αστείο παιχνιδάκι που έχει πλάκα. Θα προσπαθήσω κάθε μέρα στις 4 εκτός από Σαββατοκύριακα. Ναι, Σαββατοκύριακα εντάξει. Θα ξεκουραστούμε και λίγο. Οκ. Μείνετε συντονισμένοι. Και εδώ είμαστε. Αφού τη γλιτώσαμε και σήμερα, εντάξει. Αφού τη γλίτωσα και από αυτό. Άντε, γεια.